Ασία, ήταν η Αρχαία, η Γουδέλη, ο Γιάννης της Οσπάθης, ο Μέλης Πανάκος, η Παναγιώτανη. Ενώ η ειρηνική μεγαλώσει, με σταθερία ήταν. Στο σύμπηρα τεστ, δεν ήταν να κοσέψουν μας. Βαστούν, κάθε λογιστάρματα, από Καριοφύλλη μέχρι Παρτά. Με την πολεμική περικεφαλαία του, 52 χρονών λεβέ, γεροδεμένος, με βαρδιές πλάτες, μαύρα βαστά βρύθια, γερακή σαμάτια, παγίους, μπουκίδες μπουζάκι, στριμμένα κατά κάτω μακριά μαλλιά, σωστή αλλά βουρά, που πέφτει σαν πλεξούδα στο εξικό όμο, πάντα ευτερή φέρνη, ασημοκέντητα του τουλούκια, πιστόλα και ασομχάζαρος της όσης. Μαζί με αυτόν, στο ίδιο βουλούκι, ο Νικηταράς, ο Νταγρές, ο Αναστάσιος Περωτής, ο Παναγιώτης Μουσουβάλας, οι Βουρέοι και άλλοι, και εξοπίζοντος ένα σωστό τσούρμα από τους κλέφτες και χαρούμενα γυναικόπαιδα, προχωρούν μέσα από το πλήθος, ενώ η πολιτεία σκύεται από τα τρουμπούδια, της γυναικής των αλλαγμού της χαράς, με ευτερωμένου ραγιά. Ο σύγκυρος θα ευλογήσει και θα στέψει με την ελευθεριά τάρματα των Ελλήνων. Έπειτα αγκαλιάζονται, καπιτανέοι και προεστοί και φιλιώτε. Και κλαίνουν όλοι οι άντρες, οι γυναίκες, οι γέροι, όσοι και αυτά τα ραγιαδόπουλα που κρατάνε τα ξεφτέρια. Για πρώτη φορά νιώθουν την ελευθεριά τους και στέκουν δούρα ή στα ραβάνω τα κορμιά τους. Τώρα θα παρόντες όλοι, θα το ψυχομένουν. Καλαμπαρίνοι, μανιάτες, καραντέοι, οι παπάδες όλοι φορούν τα ιερά τους τάμπια κι είναι ο ίδιος του στην Άγια την ώρα κι όλα βρίσκει από το περιστεριού της σκιάτρου. Έτσι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί γίνουν τον ίδιο όρο που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες οπλίτες, οι ελεύθεροι πολίτες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στερεμένη από όλα τα δικιά μας, με μια γνώμη ο φόνος απεβασίσαμε.
μπορούσαμε να λάβουμε τα άρματα και να ορμήσουμε καν τον τυράννο. Πάσα προς αλλήλους μας πατρία και διχόνια, ως καρπή της τυραννίας, απερίπτης των ιστορμητών της γης και άποτες πνέουμε με την πρωή ελευθερίας. Εσύ ήμουν, εδερεμένη μέχρι του νύου από τα σιδερά στα λίγη της βαρβαρικής τυραννίας, λύθησαν οι και επιστώσεις των μεγαλοψύχους και έλαβαν τα όπλα προς μηδενισμόν της δελειράς τυραννίας. Οι πόδες ημών, οι περιπατούντες σε νυχτή και ημέρα, οι τόσες μηγαρεύσεις από τους πλάχνους, τρέχουν εις απόφυση των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας, η κίνηση των αυτιών υπό τον βαρύ των ζυγών, τον επεκίνηση κι άλλο ρε φρονή, είναι την ελευθερία. Η γλώσσα μας, η αδυνατούσα εις των αποφέρει λόγων, εκτός των ολοκληρών παρακίνησεων προς εξηλαίωση των βαρβάρων τυράννων, τώρα ο μεγαλοφόνος φωνάζει και κάνει να δικαιώ αίνει το γλυκίδα το νόημα της ελευθερίας. Εν εμήν λόγω, όλοι αποφασίσαμε είναι ελευθερωθόμεν ή να αποθάνουν. Τούτο ένα και προσκαλούμεν επί μόνος του συνδρομή και βοήθεια όλων των εξωγενισμένων ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθούμε να φτάσουμε τα εξωτερών ή των γερών και δίκαιων σκοπών μας και να λάβουμε τα δικιά μας να αναρτήσουμε το ταλαιπωρημένο ελληνικό γένεθο. Δικαίω το λόγο η μήτρη μας ελάς, εκ της οποίας και εμείς υποτίθεται, απαιτήνωσε εντάχυν κράτογων συνδρομή σας και δια χρημάτων και δια όπλων και δια συμβουλής, της οποίας είναι τα ευαίρετες ότι θέλει αξιωθόμενη. Και εμείς θέλουμε να σας ομολογεί άκραν υποχρέωση και εν καιρό θέλουμε δείξει και πραγματικώς την υπέρ της συνδρομή σας ευγνωμοσύνη μας. 1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα, εκ του σπαρτιατικού στρατοπέδου, Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του σπαρτιατικού και μεσαινιακού στρατού. Φωτιά ρε!